πληροφόρους κοφτέντα, καθώς υπνώκησε πρώτες ταύτες το χαίρεται φύσας και αποστόλης καραλυμίων ως μόνος ζωοδότης. Όθε πίστη οι γυναίκες μαθητές σύμφωνα νύπης επαγγελίζονται και άδει στενάζει και θάνατο σωτήρεται και κόσμος αγάρεται και πάντες συγχαίρουσι. Σίγαν παρέσκες πάση Χριστέ την Ανάσταση. Σίγαν παρέσκες πάση Χριστέ την Ανάσταση. Την 27η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος του Δέσποτος. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων κατ' Τολίδης και Ερωτήλος. Και αυτή η μέρα μνήμη του Εναγής Πατρός ημών Κυριακού, Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Πρόκλησης Συνθήκου του Πιλάτου. Τες των Αγίων σου πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Thank you.
Χριστός ο Θεός ημών, ούτως ευδοκίσε δόξασι. Ευλογητός η Κύριε.
Δόξα την οικονομία σου, μόνε
Yeah.
Βασιλεία του πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, Θεοκλήτου Αρχιερέως των αδελφών και συλλειτουργών ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, πάντων ημών των συνερθόντων και εν κατανοίξεις συμμετεχόντων, εις την τέλεση της ανεμάπτου μυσταγωγίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυθέντων αδελφών ημών, των εν ασθενείες κατακειμένων και πάντων των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ιωαννικίου Ανθίμους Μαράκτου, Κωνσταντίου Πολυκάρπου Χρυσοστόμου, Ιωακήμ Βασιλείου και Αυγουστίνου, των Μακαρίων και Αιμνήσων Πτητόρων και Ανακαινιστών του Αγίου Ναού τούτου και Πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν της ιερής αγώσιν του έθνους ημών, των γονέων, αναθόφων διδασκάλων και οικείων ημών, της προκεκοιμημένης δούλης του Θεού Ρόζας, υπερείς το ιερών του το μνημόσυνον επιτελούμεν, και όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν, εν τη Θεία και Ιερά προθέση, ζώντων τέκαι και κοιμημένων, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροσύνης ημών, της ιεροσύνης ημών, της ιεροσύνης ημών, της ιεροσύνης ημών, το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα. Εκεί όπου ο Κύριος μας, επιστρέφοντας από την χώρα των Γαδαρινών, αφού στην ουσία τον απέβαλαν, του είπαν «φύγε από εμάς», επειδή φοβήθηκαν την αγιαστική του δύναμη, επιστρέφει στη Γαλιλαία, όπου τον υποδέχεται, όπως και τον συνόδευε όχλος πολλής, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και πραγματοποιεί δύο θαύματα. Την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου και την θεραπεία της αιμορροούσης γυναικός. Τον πλησιάζει λοιπόν ο Ιάιρος, ένας άρχοντας της πόλεως, και του λέει «Κύριε, η κόρη μου, 12 ετών, είναι ετοιμοθάνατη.
Σε παρακαλώ έλα για να την θεραπεύσεις. Και ο Χριστός ως πρόσωπο αγάπης ξεκινά αμέσως να πάει προς το σπίτι του Ιαΐρου για να θεραπεύσει το παιδί. Στον δρόμο όμως, εκεί που το πλήθος τον συνέθιβε, όπως λέει, κολούσε πάνω του, δηλαδή και τον έσπρωχνε, θα λέγαμε σήμερα, μία γυναίκα η οποία ήταν μωροούσα, είχε δηλαδή ανοιχτές πληγές, οι οποίες έτρεχαν αίματα και θεωρούνταν ακάθαρτη από την τοπική κοινωνία, σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο. Το πλησιάζει με πίστη για να θεραπευτεί. Και επειδή φαίνεται πως από τις πολλές φωνές του κόσμου δεν μπορούσε να τον ακούσει ή να την ακούσει, λες και εμένα ο Χριστός, γι' αυτό ακουμπάει το κάτω μέρος του ρούχου του Χριστού και αμέσως θεραπεύεται. Ο Χριστός λοιπόν σταματάει ξαφνικά την πορεία του, αλλά και παρακαλεί το πλήθος να ησυχάσει και απευθύνεται γενικά, κάποιος μ' ακούμπησε. Ο Απόστολος Πέτρος, που ήταν άνθρωπος πολύ της δυναμικός και φυσιολογικός, όπως όλοι οι Απόστολοι, του λέει όπως θα του λέει ο καθένας από εμάς, «Κύριε, τόσο όφλος, σε σπρώχνει, έχουμε φωνές και εσύ λες ποιος μ' ακούμπησε, είναι δυνατόν». Κι όμως ο Χριστός λέει πως κάποιος μ' ακούμπησε και πήρε από μένα δύναμη και θεραπεύτηκε. Και τότε η γυναίκα λέει, «Κύριε, εγώ σ' ακούμπησα, διότι ήξερα και σε προσέγγισα γιατί σε πιστεύω και μόνο που σ' ακούμπησα θεραπεύτηκα». Και ο Χριστός έκανε αυτόν τον διάλογο για να δείξει ότι η μόνη θεραπεία στη ζωή των ανθρώπων είναι η πίστη μας και συγχρόνως ότι η θεραπεία προέρχεται από τον ίδιο τον Θεό. Αμέσως, ευθύς αμέσως, όπως λέμε, έρχονται από το σπίτι του Ιαΐρου και του λένε, «Μην ενοχλείς το δάσκαλο, η κόρη σου πέθανε. Δεν χρειάζεται να έρθει. Άστο να μείνει με το λαό». Και ο Χριστός ακούγοντας τον αγγελιοφόρο του λέει, «Δεν πέθανε, κοιμάται. Ας πάμε στο σπίτι και εγώ θα την αναστήσω». Όπως είναι φυσιολογικό, οι άνθρωποι χαμογέλασαν. Τι λέει αυτός, πώς μπορεί να το κάνει, το κορίτσι πέθανε. Ο Χριστός λοιπόν πηγαίνει στο σπίτι και προστάζει τη νεκρή κοπέλα να σηκωθεί και της λέει, σαν να μιλάει σε ένα ζωντανό, «Παιδί μου, σήκω». Και το παιδί σηκώνεται. Φανταστείτε την εικόνα μέσα σε ένα σπίτι να σηκώνεται ένας νεκρός άνθρωπος. Και για να επιβεβαιώσει ο Χριστός ότι αναστήθηκε και είναι φυσιολογικός, λέει στους οικείους, «Δώστε της κάτι να φάει». Αυτό το επανέλαβε και όταν ο ίδιος αναστημένος πλέον μπαίνει στο υπερό για να δείξει τους μαθητές ότι είναι φυσιολογικός, ζωντανός, τους λέει, «Δώστε μου κάτι να φάω». Από αυτό οι άνθρωποι καταλαβαίνουν, είναι δείγμα της ζωής η τροφή. Βλέπετε πολλές φορές και μετά από εγχειρήσεις, οι ιατροί αλλά και ο ασθενής ησυχάζει όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία
του πεπτικού συστήματος, όλη η διαδικασία. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός πάλι θέλει να δείξει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Το σώμα είναι δημιούργημα υλικό του Θεού μέσω του συνδημιουργού που λέγεται Πατέρας και Μητέρα, και το Πνεύμα είναι η πνοή του Θεού που ενεφύσισε, και έτσι αυτό το σώμα που πολύ ωραία μας το απεικονίζει στη δημιουργία ως πυλό. Ο πυλός δεν είναι κάτι ζωντανό, κάποιος το δημιουργεί, του δίνει πνοή και παίρνει ζωή. Έτσι λοιπόν διδάσκει με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός δεύτερον, ότι η ψυχή μας είναι η πνοή του Θεού, γι' αυτό και είναι αθάνατη. Και αν τώρα, και ολοκληρώνω, θέλουμε να συγκεράσουμε τα δύο θαύματα, δηλαδή την πίστη και την ζωή, τότε θα καταλάβουμε πως για να έχουμε αληθινή και αιώνια ζωή και να μην πεθάνουμε ποτέ, πρέπει να έχουμε πίστη. «Ο πιστεύων εις εμέ», μας λέει ο Χριστός, «καν αποθάνει ζήσετε». Τι είναι όμως η πίστη? Είναι κάτι θεωρητικό? Βλέπετε πως οι άνθρωποι συνέθλιβαν τον Χριστό. Ήταν γύρω από Αυτόν. Μία θεραπεύτηκε. Καλή ώρα, είμαστε πολύ μες στο ναό. Κοινωνήσαμε τον Χριστό. Θεραπεύεται αυτός που τον προσεγγίζει με πίστη. Και πίστη σημαίνει βεβαιότητα απολυτή στο όνομα και στο σχέδιο του Θεού. Δηλαδή εμπιστοσύνη στο Θεό σε ό,τι κάνω καθημερινά. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που προσεγγίζει με πίστη, ο καθένας από εμάς, έχοντας εμπιστοσύνη στον Θεό για την δική του ζωή σε όλες τις φάσεις και σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις δοκιμασίες και στην καθημερινότητά μας, τότε είναι βέβαιο ότι θα μείνουμε αθάνατοι ακόμη και αν βιολογικά έρθει το τέλος μας, όπως είναι φυσιολογικό. Όμως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όπου υπάρχει πίστη υπάρχει αγάπη, όπου υπάρχει αγάπη υπάρχει ελπίδα, όπου υπάρχει ελπίδα είναι ο Χριστός, και όπου είναι ο Χριστός υπάρχει αθανασία και σωτηρία. Να είμαστε λοιπόν όλοι στη ζωή μας άνθρωποι που να αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε πίστη στον Χριστό, έτσι ώστε να παραμείνουμε αθάνατοι, ενωμένοι με τον Χριστό, και όσο θα ζούμε να εμπιστευόμαστε μόνο Αυτόν και κανέναν άλλον. Ο Χριστός να είναι μαζί μας. Νεκρό ο Χριστός σου αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης, του Εθνοϊωρού Μάρτυρος και των συναυτό ανερεθέντων Επισκόπων και Νεομαρτύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου, που την Θεία Μυσταγωγίαν επετελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Νέστορος
και της Αγίας Πρόκλης, όν και την μνήμην επιτέλουμε και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, τους αγαθούς και φιλάνθρωπους και ελέη. Κλείσαμε 43 χρόνια ζωής και σήμερα θέλουμε να ευλογήσετε εδώ τον πιστό λαό, να ευλογήσετε τα παιδιά της ενορίας, των κατηχητικών, να ευλογήσετε τους συνεργάτες στο έργο της Εκκλησίας, τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους, τις κυρίες των φιλοκτώχων ταμείων, να ευλογήσετε τους ιεροψάλτες που είναι βοηθοί στην τέλεση των μυστηρίων, αλλά να ευλογήσετε και τις κυρίες της καθαριότητας, γιατί δεν έχουμε μία χώρα στο ναό, αλλά είναι 4 γκρουπ από 10-15 άτομα το καθένα που κάθε εβδομάδα αναλαμβάνουν αμυστή και ιδιαιτερώς να καθαρίζουν το ναό και να τον έχουν περιποιημένο. Χαρά μας θα είναι να σας έχουμε τακτικά, το πρόγραμμά σας βέβαια είναι δύσκολο, αλλά όποτε θυμάστε θα μας επισκέπτεστε και στην πρόθεση που μας μνημονεύετε μας είναι αρκετό. Να ζήσετε, να είστε άξιος και καλή διακονία. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Μου δόθηκε έστω και καθυστερημένα η δυνατότητα να λειτουργήσω εδώ στον όμορφο ναό με τους υπέροχους ενορίτες και όπως το έθεσε ο πατήρ Αυγουστίνος, σας ευλογώ και εύχομαι οτιδήποτε προσφέρετε και οι κυρίες και οι κύριοι και οι ιεροψάλτες είτε πνευματικά είτε χειρονακτικά, ο Χριστός να το επιστρέφει στις ψυχές και στις οικογένειές σας το πολλαπλάσιο. Και συγχρόνως, αφού ευλόγω, να ευλογούμε και από σας με τις προσευχές σας στον Χριστό, έτσι ώστε να αξιωθώ κι εγώ, αφού είμαστε στο ναό των νέων μαρτύρων, μάρτυρας, αυτή είναι η αποστολή μου, της αλήθειας, και της παρουσίας της ενεργετικής, όπως είπαμε και πριν, του Χριστού στη ζωή μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, ευλογώ με την καρδιά μου και με τα δύο χέρια μου τον καθένα από εσάς και παρακαλώ αυτό να κάνετε και εσείς για μένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.